Δεν το μετανιώσατε λοιπόν, ίσως γιατί κάνατε και ένα συνδυασμό οικογένεια, σπιτιού κλπ. Με την Ελλάδα. Όμως αισθάνεστε κάποια απομόνωση όσο να είναι από το εξωτερικό. Είστε σε φάση που θα θέλατε πάλι να αρχίσετε με το εξωτερικό πιο συχνές επαφές. Βέβαια. Ναι. Και είμαι και σε φάση ιδανική γιατί τα παιδιά, είπατε πολύ σωστά, βλέπετε, για μια γυναίκα καλλιτέχνησα, είναι πολύ πιο δύσκολο, νομίζω, από για τον άντρα, διότι ο άντρας έχει πάντα τη σύζυγο και που προσέχει τα παιδιά. Η γυναίκα... Βέβαια, όταν είναι της ίδιας δουλειάς, είναι φυσικό. Αν η γυναίκα θέλει να κρατήσει και τη δραστηριότητα, αλλά να είναι και μάνα, είναι πιο δύσκολο. Και τώρα τα παιδιά μας περάσαν από αυτή την ηλικία που τέλος πάντων πρέπει να είσαι πολύ κοντά. Mm-hmm. Και θα ήθελα βέβαια πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο που εμείς εδώ αφινόμαστε στον ήλιο και στο ωραίο ουρανό της Αθήνας. Είναι που και έξω οι αγέντες, όταν έχεις τη διεύθυνση Αθήνα, δεν είναι σαν Παρίσι, Βιέννη, ναι. Μιλάνο. Λέει όσο και Κρίλοβιτς να είσαι, όσο και Πασκάλης, στην Αθήνα λίγο αλλιώς σε κοιτάνε. Λίγο ξεχνάνε, ας πούμε, την Ελλάδα. Ναι. Ανεξάρτητα... Δεν είναι μια καλή τεχνική αδρέσα η Αθήνα. Για εσάς όμως που ισχύει το ίδιο, ναι. Εσείς δεν μένετε σχεδόν τον ίδιο καιρό στην Ελλάδα ή ταξιδεύετε πολύ περισσότερο? Κοιτάξτε, εγώ είχα και άλλες απασχολήσεις στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε. Μια θητεία μου στο Λυρικό Θέατρο, ναι. Περισσότερο από ένα χρόνο, 1,5 περίπου χρόνο. Σαν διευθυντής. Ναι, σαν διευθυντής, όσο να είναι, μου ήταν απαραίτητο να είμαι εδώ. Και αυτό όσο να είναι έπαιξε έναν, και παίζει πάντα ένα ρόλο, που δεν μπορεί κανείς να κινείται τόσο ελεύθερα. Ναι. Αυτός ο 1,5 χρόνο στην Λυρική, φαντάζομαι, θα σας έδωσε και τις απαντήσεις για κάποια θέματα. Γιατί η Λυρική δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό το τέλμα και να γίνουν περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα? Να σας πω. Νομίζω ότι βασικά η πολιτεία δεν θέλησε όλα τα χρόνια, δεν θέλησε να το αντιμετωπίσει με μια περισσότερη και βαθύτερη, έτσι, δραστικά, θα mm-hmm. έλεγα. Ναι. Άφησε το είδος αυτό του θεάτρου χωρίς να του δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Κι όμως είναι μια εποχή που είναι μόδα πάλι η όπερα. Βεβαίως είναι και διεθνώς. Δεν νομίζω, ναι, και κάτι ξέρω εγώ, μερικοί οι οποίοι λένε ότι το είδος αυτό είναι ξεπερασμένο, ότι θα περάσει, θα πεθάνει, θα... Δεν νομίζω ότι στηρίζεται πουθενά. Η όπερα και το θέατρο πιστεύω ότι είναι δύο είδη που ακριβώς επειδή έχουν να κάνουν με τις ικανότητες, με τις δυνατότητες του ανθρώπου και γίνεται τόσο άμεσα, ποτέ δεν μπορεί να σβήσουν. Αν είναι δυνατό. Μπορεί τα άλλα να σβήσουν. Ένα είδος που έχει άμεση επαφή με το κοινό, είναι δυνατό ποτέ να σβήσει? Ναι, όχι βέβαια. Πώς ηθοποιός αισθάνεστε στη σκηνή, κυρία Κρίλοβιτς? Ευχαριστώ που με ρωτάτε αυτό. Πολύ. Όχι τόσο καλή σαν και εσάς, αλλά προσπαθώ. Διότι νομίζω, αυτό νομίζω που ξεπεράστηκε στην όπερα, δηλαδή μόνο η τραγουδίστρια που βγάζει ήχους, τελείωσε. Ναι. Τώρα το κοινό ζητάει και πρέπει να γνωρίσει και ηθοποία από μας. Δηλαδή mm-hmm. δεν μπορούμε πια να είμαστε όπως να είναι, πρέπει να έχουμε και εμείς σιλουέτ στα κοστούμια μας. Γι' αυτό και είναι και όμορφες πια οι πρωταγωνίστριες, ναι, της, ναι, όπερας. Όλες προσπαθάμε να δυνατήσουμε, όλο να ομορφύνουμε, όλες να παίξουμε, να συγκινήσουμε σαν και εσάς και να είμαστε και πιο βερίστες, πιο αληθινές. Πιο αληθινές, ναι.